μεγάλο αριθμό εμβολιασμών, ενδεχομένως να παρουσιαστούν σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, γι' αυτό και η επιτήρηση των εμβολίων συνεχίζεται και μετά την εφαρμογή τους στο γενικό πληθυσμό. Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε όλοι ότι εθνικοί οργανισμοί διαφόρων χωρών, λιγότερον στην αρχή ως ντόμινο τις τελευταίες δύο ημέρες, αναστέλουν προσωρινά και προληπτικά τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca που είναι για τον κορονοϊό, λόγω πιθανής συσχέτισης του εμβολίου με θρομβοεμβολικά επεισόδια. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχουν στην κατοχή τους το σύνολο των δεδομένων από όλη την Ευρώπη, με δηλώσεις τους έχουν αποσυνδέσει την αιτιολογική συσχέτιση του εμβολίου με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Λείπουν αποδείξεις για να ενοχοποιήσει κανείς ένα τόσο χρήσιμο εμβόλιο. Έχουμε ακούσει οι περισσότεροι γιατροί ότι ορισμένα άτομα από τον φόβο αυτών των θρομβοεμβολικών επεισοδίων παίρνουν αντιπικτικά πριν από τον εμβολιασμό. Αυτό είναι ένα λάθος. Να συνεχίσουν να πηγαίνουν χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόληψη. Την πάροδο τώρα του χρόνου φτάνουμε στο σημείο που επίκειται η έναρξη του εμβολιασμού των ατόμων με λίαν αυξημένο κίνδυνο. Όπως έχει ήδη ξεκαθαρίσει από το πρωί ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, ήμασταν και είμαστε στη γραμμή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA, ο οποίος είναι αρμόδιος θεσμός. Αυτός έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα από όλες τις χώρες. Είναι αυτός ο οποίος εγκρίνει φάρμακα και εμβόλια και χρησιμοποιούν τα εμβόλια τα οποία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε και είναι αρμόδιος για να αποφασίσει την απόσυση ή μη ενός εμβολίου. Οι δικές μας υγειονομικές αρχές, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, η Επιτροπή Φαρμακοδιαγνώσεως του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και κυρίως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες, αφού εξέτασε και εξετάζει ανά πάσα στιγμή όλα τα γεγονότα, έχει αποφασίσει τη συνέχιση των εμβολιασμών. Τώρα, σε σχέση με το άνοιγμα της επόμενης ομάδας, η οποία είναι τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, που τα έχει ήδη αναφέρει η καθηγήτρια κυρία Θεοδωρίδου, η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού θα ανοίξει την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Για συγκεκριμένες ομάδες με πολύ σοβαρές παθήσεις, όπως είναι οι μεταμοσχευμένοι, τα άτομα που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαση και αιμοκαθερόμενοι, θα ειδοποιηθούν από τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμό τους από τη Δευτέρα, από τα νοσοκομεία ή τις κλινικές τα οποία έχουν σχέση με τις θεραπείες τους. Τα άτομα αυτά θα έχουν δικαίωμα στην πλατφόρμα να κλείσουν, αν το επιλέξουν, το ραντεβού από μόνοι τους. Αναλύσεις για τις πολύ εξειδικευμένες και σπάνιες παθήσεις που δεν συμπεριελήφθησαν στην απόφαση της Επιτροπής, θα υπάρχει δυνατότητα πάλι ο θεράπων ιατρός, συμπληρώνοντας αίτηση με την κωδικοποίηση της νόσου, φαρμακευτική αγωγή, να μπορεί να εξετάζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.